Έντονο παρασκήνιο πίσω από την απόφαση τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού να σταματήσει τη χορήγηση του εμβολίου τη Αστραζένεκα σε πολίτε άνω των 60 ετών. Η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί από το πρωί για την εισήγηση τη Επιτροπή, κάτι που προκάλεσε αναστάτωση στα κυβερνητικά στελέχη, καθώ ήξεραν πω χιλιάδε πολίτε περίμεναν να εμβολιαστούν με τη δεύτερη δόση του συγκεκριμένου εμβολίου και μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε προβληματισμό και ακυρώσει. Σύμφωνα με πληροφορίε, η Επιτροπή δέχτηκε αρκετέ πιέσει από τον Μαξίμου και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αποσύρει την εισηγήσή τη ή έστω να τη μεταφέρει χρονικά για το μέλλον. Και κυρίω να μην υπάρξει ανακοίνωση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο γιατί η κυβέρνηση δέχεται αρκετή κριτική για το εργασιακό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με την Αυγή, οι πιέσει που ασκήθηκαν οδήγησαν την καθηγήτρια παιδιατρικής λιμοξιολογία του ΕΚΠΑ και μέλο τη Επιτροπή Βάνα Παπαευαγγέλου να απειλήσει με παρέτηση κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγεία. Σε κάθε περίπτωση, η σχέση ειδικών και πολιτεία φαίνεται ότι περνάει κρίση με την εργαλειοποίηση των ειδικών το προηγούμενο διάστημα να σκάει πλέον σαν βόμβα στα χέρια του Μαξίμου.